σε μεγάλο ποσοστό έχουν πάθει διάβρωση. Διάβρωση. Ε? Ναι, διάβρωση. Και αυτή τη διάβρωση βλέπει ο νέος. Και σου λέει, αφού ο Κώστας ο Αδάμ είναι θεολόγος, του κάνω χειροπιαστό, καταλάβουμε εκείνο, και εκείνος είναι άτιμος και σχρός. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Άρα όλα είναι ψέμα, άρα δεν υπάρχει Θεός. Σαφώς. Πάει με την σάντοπο αναπαγωγή, άκριβος. Έτσι, και από εκεί πέρα σου λέει, όλα είναι ελεύθερα. Άκριβος. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, την βρώμικα, κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά, σχολικά, το ένα τ' άλλο. Αν όλοι αυτοί που προσωπούν κάποια, έχουν κάποια αξία στα χέρια, καταλαβαίνουν την αξία και τη μετέδιδα, κοινωνία θα ήταν αλλιώς. Μπορείς να ρωτήσεις. Από τη στιγμή που δεν κάθονται, από τη στιγμή που κάθονται οι αντιστάσεις της νεολαίας, από τη στιγμή που δεν βρίσκουν τα πρότυπα αυτά και δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, πολύ ωραία το λες. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε μια γενική κατάσταση. Ποιο βλέπω τώρα εγώ νέος πρόσφατα στην τηλεόραση και λέω, βλέπω ένα θέμα παράδειγμα, κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, ειδήσεις. Έγινε αυτό το πράγμα εκεί σε ένα σημείο, σε μια πόλη εκεί, μάλιστα, κάθομαι εγώ. Περνάει στα ψηλά γράμματα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό μου μέσα, Κυπριακό, τη χώρα, η Ελλάδα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Υπουργός Ιστορικών, μάλιστα. Με το που θα περάσει η εικόνα ενός καλλιτέχνη, τον οποίο μ' αρέσει η μουσική κλπ, εκεί θα κολλήσω και θα μείνω. Και δεν θα καθίσω να κοιτάξω να δω τι είπε για τη χώρα μου ο εκπρόσωπος της χώρας, τον οποίον ψηφίζω, όποιος και είναι αυτός, δεν πάνε πολιτικά. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τα πολιτικά. Όχι, δεν έχουμε σύγκριση. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα σε σημείο, λοιπόν, ότι σαν να φανταζόμαστε, τώρα ή στη φαντασία μας είναι, ή υπάρχει όντως, ότι υπάρχουν αλήθεια, υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις που θέλουν σαν χώρα, σαν έθνος, να μας αποδεκατήσουν και αν πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς τους νέους αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το τέλος της ερώτησης είναι και η απάντηση, παράδειγμα. Είσαι μέσα στην αλήθεια, την οποία ασφαλώς έχει συγκεκριμένη στο μυαλό σου και η οποία είναι εξής. Ναι, υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρχουν. Όχι τόσο κυρίως σαν έθνος και σαν λαός. Αλλά. Όχι. Αλλά σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, που λέτε, γιατί δεν έχει υποθεί καθόλου από τα μεγάλα κανάλια αυτό που λέτε. Καθόλου δεν έχει υποθεί. Και να είμαστε συγκεκριμένοι. Πριν από δύο χρόνια, θυμίστε τα μεγάλα συλλαγητήρια από την Εκκλησία. Βεβαίως. Και το λόγο για το οποίο τα έκανα. Γιατί είχαμε κατηγορηθεί όμως ως χώρα γι' αυτό. Και το λόγο, γιατί αφαιρέθηκε, λέει, ο τίτλος, ας το πω, το όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος. Ούτε αυτό ήταν. Μάλιστα. Και τότε φώναζε ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι η αρχή του παγόβου. Μετά από αυτό ακολουθούν και άλλα, φώναζε ο Αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Σαν να μας έλεγε τότε. Μας τώρα για να έχουμε και υπόψη μας τώρα. Τώρα εδώ έχουμε και να ξέρουμε προς τα που θα δείσουμε. Προσέξτε, γιατί υπάρχει σχέδιο. Τις προάλλες βγήκε ο κύριος Δαφέρμος και είπε με μία αίτηση από το γονιό όποια παιδιά θέλουν δεν θα παρακολουθούν τις σχέδια, δεν θα παρακολουθούν τις σχέδια. Βέβαια, αμέσως μετά ο Υπουργός Παιδείας το ανέρεσε. Τους λόγους τους ξέρουν οι ίδιοι. Γιατί το πρότεινε και το ανέρεσε. Εγώ όμως δίνω απάντηση στην ερώτησή σου. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν θέματα κοινωνικά?
Δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως. Θα ασχοληθούμε. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό που απασχολεί το λαό, που χρειάζεται άμεση λύση. Πρέπει να βρίσκουμε να δημιουργούμε προβλήματα και μάλιστα εκεί που δεν υπάρχουν, ώστε να πιστεύουμε όσοι έχουμε το μυαλό μας στραμμένο στον Χριστό. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ καλά ότι ο νέος που είναι καταρτισμένος, που έχει Χριστό, που έχει αγωγή, που έχει ζωή ανάλογη με την αγωγή που παίρνει, είναι όντως ελεύθερος. Ναι. Το πιστεύω ότι έχει αξία ο νέος αυτός, ότι έχει αντίσταση μέσα. Mm-hmm. Έχει αντίσταση ο νέος αυτός, δεν μπορεί να έχει αντίσταση. Γιατί άμα θα πάρουμε να διαβάσουμε τις Εκκλησίες στην ιστορία, θα δούμε από βρέφη μέχρι και γέροντας, mm-hmm. βρέφη, τι να πει βρέφη, να προβάλλουμε αντίσταση στους τυράννους. Ο τύρανος να λέει αρνήσου τον Χριστό και το βρέφος τριών ετών να λέει είμαι χριστιανός. Η μάνα να βλέπει τα βρέφη να σκοτώνεται από τον τύρανο και να λέει ο τύρανος το παιδάκι σου το βλέπεις θα το σκοτώσω. Και να λέει στο Χριστό θα πάει. Αντίσταση άλλου προηγουμένου. Επαναλαμβάνω, αντιστάσεις πραγματικές, δυναμικές, ελεύθερες, θα δούμε εκεί που υπάρχει πραγματική καλλιέργεια χριστιανική. Γιατί εκεί πια καταλαβαίνει ο νέος, σηκώνω το σταυρό και ακολουθώ τον Χριστό. Γιατί αυτό που μας λέτε τώρα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, ότι θέλουν να μας αφανίσουν ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορείτε να μας το... Η λέξη αφανίσουν, ναι, δεν ισχύει. Η λέξη να πολεμήσουν, ισχύει. Να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν την Εκκλησία. Και άλλωστε και ο Κύριος έχει δώσει προφητεία πάνω σε αυτό. Έχει πει. Να το πω και να το πεις. Καλή 12 Αποστόλους. Μάλιστα. Την πρώτη Εκκλησία του. Αυτή είναι η πρώτη Εκκλησία. Και τους δίνει το πρόγραμμα. Αλλιώς θα λέγαμε το καταστατικό χάρτη. Που ρητά και ξεκάθαρα λέει, ακούστε, θα κηρύξετε το όνομά μου, αλλά ό,τι κάνανε σε μένα, θα κάνω και σε εσάς. Μάλιστα. Με έβρισαν, με σταύρωσαν, θα το διώξω και εσάς, θα σταύρωσω και εσάς. Αυτή είναι η πορεία της Εκκλησίας και πάνω σε αυτή την πορεία βαδίζει τις αίσθησης αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό λοιπόν θα διώκει την Εκκλησία μας και να μην ξενιζόμαστε, παρεξενευόμαστε. Όντως υπάρχει παραξενιά μεγάλη και το θέμα της παραξενιάς είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει Θεός και έχει τεράστια δύναμη, είναι το γιατί που έχει μέσα ο κόσμος ότι μπορεί ανά πάσα όλο και στιγμή ο Θεός, εφόσον υπάρχει, μπορεί να μπει να κάνει πώς λέμε κάτι μαγικό, ας πούμε, πώς το φανταζόμαστε εμείς, ένα έτσι λέει και να εξαφανιστούν όλα. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά γιατί δεν το κάνει. Ένα άλλο πάλι ερώτημα. Σταμάτε και να σταματήσω λιγάκι, Γιατί ο Θεός αυτομάτως δεν σταματάει το κακό. Ναι, ναι. Έδωσε μια απάντηση προηγουμένως και είπα, κατά ανάγκη καλό δεν γίνεται. Γιατί είναι της ανάγκης. Πεινάς. Είναι μια ανάγκη. Κάνεις το παν για να βρεις το ψωμί να το φας. Και αν δεν έχεις το φας, ακόμα φτάνεις και σε πράξεις βίας. Έτσι. Αν λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, εννοείς να γίνεται το καλό, δεν υπάρχει ελευθερία. Ναι, αλλά ίσως η επηρέαση είναι στην ένταση του καλού. Ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε να βάλουμε στο μυαλό μας μέσα την ένταση και τη διώκωση που μπορεί να έχει το κακό, έτσι ώστε να έχουμε αυτόματα την ανάγκη να πούμε πού είσαι Θεέ μου. Άρα υπάρχει Θεός, λέμε, ας πούμε. Εκεί είναι το όλο. Είπα και επαναλαμβάνω. Η ένταση. Αυτή η ένταση είναι φαινομενική. Είναι φαινομενική. Θα το πω γιατί. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή, φανερώνει ότι έχει δυναμισμό εδώ. Και ότι το καλό είναι υποτονικό ή και καθόλου δεν φαίνεται. Συμπληρώνει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό φαίνεται. Το λέω, είπα φαινομενικά προηγουμένως. Φαίνεται. Για εκείνο που έχει κάνει ολοκληρωτική παραχώρηση. Και το εννοώ καλά. Τι εννοώ παραχώρηση ολοκληρωτική. Λέει. Περάστε. Ανοίγει την πόρτα, διάβαλα και περνάει το κακό και του φαίνεται πια ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει και άλλος όμως νέος. Που βρίσκεις αθώνους, γι' αυτό είπα προηγουμένως,
πιο πολλοί είναι ηλικιωμένοι που είναι στο κακό παρά οι νέοι. Οι νέοι έχουν και τις στάσεις. Δεν έχουν καθία τις στάσεις των νέων. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό το περάστε που υπάρχει δημιουργεί τη διώκωση του κακού. Περάστε, άρα φέρνει το κακό. Ο άλλος που φέρνει λιγοστός, που λέει, δεν λέει περάστε, αλλά λέει, έλα εδώ να ζωρέ, εγώ σ' αγαπάω, είσαι ο ελευθερωτής. Καταλαβαίνω ότι είμαι ελεύθερος τώρα. Δεν με κάνω τι θέλω, λέει. Ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τα λεφτά, ούτε οι επιθυμίες της σάρκας. Αξιολογεί και τα πράγματα όλα. Αξιολογεί τα πράγματα. Λέει, κάτσε εδώ, υπάρχει τάξη. Το να βάλεις τάξη στον εαυτό σου. Από εκεί και πέρα και να νιώσεις τη δόξα και την έγκλη της ζωής, εκεί είναι η ομορφιά της ζωής. Δεν γίνεται να παραδοθώ, όπως γίνεται, χωρίς κανένα περιορισμό. Στο ποτό, στο ναρκωτικό, στο τσιγάρο, στα αγλέντια, αυτά είναι εύκολα πράγματα. Εκεί που υπάρχει δυναμισμός είναι στον ένα τον ένα, που πάει κόντρα, σαν το ψάρι στο ρεύμα και καταλαβαίνει την ομορφιά της ζωής. Αλλιώς, ομορφιά, ας λέει ο νέος για την ομορφιά της ζωής, δεν την έχει την ομορφιά της ζωής. Μπορεί να σε ρωτήσει. Μα και κάπου πάλι θα πει, θα σας πει ο νέος, θα σας πούμε μάλλον εμείς οι νέοι, μα είναι κακό να πηγαίνουμε σε μια καφετέρια να πίνουμε ένα καφέ, έτσι, δηλαδή όπως μας το λέτε, δηλαδή να μην πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε ένα καφέ, σε ένα μπαρ να πιούμε ένα ποτό. Δηλαδή μπορώ αυτόματα να σας πω το πάρουμε τον άριστο. Σας καλύπτει εσάς αυτό. Δεν με καλύπτει. Θα σας το πω. Δεν με καλύπτει. Γιατί. Γιατί θα σου απαντήσω αμέσως. Ωραία. Παν μέτρον άριστο. Πάρ το αρκωτικό να δοκιμάσεις. Εν μέτρο. Πήγαινε. Εκεί που ο Χριστός απαγορεύει. Με μέτρο. Με μέτρο στις γυναίκες. Ξέρεις, η αντίσταση δηλατώνεται. Και στο τέλος είσαι αρπαγμένος. Και εκείνα αντί να είναι μέτρο είναι. Είσαι με τον ουρανό το μέτρο μεγάλο. Και δεν μπορείς να το μετρήσεις πια. Δεν φτάνουν τα μέτρα για να μετρήσεις. Το κακό δεν έχει μέτρα. Το κακό δεν έχει μέτρα. Δεν έχει μέτρα. Μάλιστα. Το καλό έχει μέτρα και είναι δύσκολο. Το καλό γίνεται εύκολο. Επαναλαμβάνω, μπορείς να πεις ότι θα γευτώ άντε για δύο λεπτά το θάνατο. Για γέρετε να το γευτείς λιγάκι. Μπορείς. Καταρχάς δεν μου περνάει καθόλου από το μυαλό, ας πούμε. Κάνε μια δοκιμή, πώς είναι ο θάνατος, να δοκιμάσεις. Δοκιμή λοιπόν ναρκωτικού με μια σύρυγα στο χέρι για μια μέρα, για μια ώρα τουλάχιστον ή για 10 λεπτά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που το κάνουν αυτό, αυτοί οι νέοι που το κάνουν αυτό και φτάνουν σε αυτή την κατάσταση που έχουμε δείγματα νέων τέτοιων. Αξιολείπητα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους άνθρωπους. Και αν στους ίδιους και στους ίδιους αλλά και στους γονείς αυτών των ανθρώπων. Εγώ προσωπικά. Που είναι ένα πολύ μεγάλο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο Κουροπή είναι διακομμένο πολύ αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών. Πάρα πολύ διακομμένο. Είσαι σίγουρος. Πληροφορίες που έχουμε είναι πάρα πολλά. Σίγουρος ότι μπορεί να γίνεται χρήση ναρκωτικών, γίνεται. Αλλά το πάρα πολύ δόξα. Γιατί γίνεται χρήση, το κακό δεν έχει σύνδρομο γι' αυτό. Το δέχομαι ότι γίνεται χρήση. Το κακό δεν έχει σύνδρομο. Δεν έχει σύνδρομο. Όπως και το καλό δεν έχει σύνδρομο. Σαφώς. Αλλά τι μπορούμε να πούμε στον νέο τον οποίο οδηγείται προς τα ναρκωτικά και το χρήση σαν την επαφή αυτή ακόμα και με τη Βερόνα που λέτε και με το θάνατο που τον ζει. Το ζει αυτό το πράγμα. Αυτό που δεν ζω εγώ και οι άλλοι. Αυτό ζει. Αυτό σου λέω. Αλλά και ο γονιός του όμως παράλληλα. Μπορούμε να δώσουμε κάποια απάντηση και στον νεαρό και στον γονέα του νεαρού πάνω σε αυτό. Τώρα με φέρνεις πάλι πίσω. Με φέρνεις πάλι πίσω. Υπάρχουν γονείς που βέβαια προσέχουν τα παιδιά τους. Όσο μπορούν και με το παραπάνω, με τις δικές τους δυνάμεις, να αποτρέψουν από τα παιδιά τους ένα τέτοιο κακό. Αυτό είναι αλήθεια. Κι όμως μπορεί να δούμε αυτό το γονέα, έστω μετρημένα παιδιά, να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Από ρόδο βγαίνει, αν κάθε, λέει ο λαός. Κατάλαβες τι πάει. Και την άλλη μεριά, μα είναι και ναρκωτικό της. Ναι. Πάμε και να δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων